Κώστας Γκρέκας στην πασαρέλα μπορεί να έχει φορέσει πολλές φορές γαμπριάτικο κοστούμι. Αυτή τη φορά όμως θα ντυθεί γαμπρός στην πραγματικότητα. Στις 4 Φεβρουαρίου το γνωστό μοντέλο θα παντρευτεί τη σύντροφό του Έλενα Βαζούρα στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στη Γλυφάδα, όπως σας αποκαλύπτουμε. Πολλές έχουν ονειρευτεί τους κοιλιακούς του μοντέλου, εκείνος όμως εδώ και αρκετούς μήνες έχει μάτια μόνο για τη σύντροφό του. Δεν έχει σχέση με το χώρο της μόδας, αν και θα μπορούσε, γιατί είναι εντυπωσιακή με ιδανικές αναλογίες. Αλλά εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος και ήδη το νηφικό είναι σχεδόν έτοιμο, όπως μας είπε ο σχεδιαστής Γιάννης Λάσκος. Με τον Κωνσταντίνο Μελή επιλέξαμε ένα εξαιρετικό φόρεμα. Κάναμε ένα ραντεβού με την Έλενα. Ήταν πάρα πολύ εύκολη, ήξερε πάρα πολύ καλά τι θέλει. Έχουμε φόρεμα υψηλής ραπτικής σε υβού, άρα απόχρωση. Εσωτερικά είναι ντουμπλαρισμένο όλο με το χρώμα του δέρματος νουτ. Και έχει πέπλο. Αυτό δεν θα σου το πω. Δεν θα σου το πω γιατί σήμερα κάνουμε συγκεκριμένο ένα ραντεβού το οποίο θα επιλέξαμε τα αξεσουάρ του φορέματος. Είναι στράπλες. Είναι στράπλες. Ο Κώστας και η Έλενα αποφεύγουν τις πολλές κοινές δημόσιες εμφανίσεις καθώς θέλουν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Έτσι και λίγες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές για το γάμο τους. Το μοντέλο, μάλιστα, σε παλιά του συνέντευξη είχε εξηγήσει γιατί αποφεύγει να μιλάει για την προσωπική του ζωή. Σελίδες είχαν γραφτεί για τη σχέση του με την Αναβίση αλλά και με την Χριστίνα Αλούπη. Εκείνος όμως ποτέ δεν μίλησε ανοιχτά για τα προσωπικά του. Στο παρελθόν είχαν γραφτεί διάφορα για την προσωπική μου ζωή, καταστάσεις που δεν ίσχυαν. Έγινα θέμα χωρίς τη θέλησή μου και δεν θα ήθελα αυτό να επαναληφθεί. Ο Κώστας Γκρέκας, μιλώντας στο περιοδικό Χελό, δεν είχε κρύψει πως από την αρχή στο πρόσωπο της Έλενας είχε βρει τη γυναίκα που θα ήθελε να παντρευτεί. Από το καλοκαίρι φαίνεται πως είχε αρχίσει να ψάχνει το μονόπετρο. Είμαι πολύ ερωτευμένος και διανύω την ωραιότερη περίοδο στην προσωπική μου ζωή. Έτσι λοιπόν, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου θα φάμε κουφέτα.